τη φιλοσοφία που διέπει το Υπουργείο όσον αφορά την συντήρηση, διότι δείξει μια διαρροή στον τοπικό τύπο, για προσπάθεια συντήρησης και αξιοποίησης και διαχείρισης εν γέννη του οδικού έργου. Αλλά συγχρόνως να καταστεί και πολύ σημαντική, και για συγκοινωνιακούς λόγους το τονίζω, η ολοκλήρωση του κόμβου Μυρών, όπου ουσιαστικά θα ακουμπώσει με την υφιστάμενη αρτηρία που κατασκευάστηκε πρόσφατα, και έτσι λοιπόν θα πολλαπλασιαστεί η δυναμική που ήδη έχει σωρευτεί στο συγκεκριμένο έργο. Μια δυναμική μέσω της συγκοινωνιακής αυτής συνδέσεως, που ήδη τα δείγματα γραφής αυτά τα δύο χρόνια είναι εξαιρετικά ικανοποιητικά. Το οδικό δίκτυο προς τη Μεσαρά και τα εκτελούμενα έργα αποτελούν αναπτυξιακή πορεία για ολόκληρη την Κρήτη. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις σίγουρα απαιτούν άμεσες παρεμβάσεις από το Υπουργείο Μεταφορών. Μάλιστα, με ερώτησή του προς τον Υφυπουργό Μεταφορών Γιάννη Κεφαλογιάννη, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης δηλώνει ότι πρέπει άμεσα να ξεμπλοκάρει το έργο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί, με το οδικό δίκτυο να απογειώσει την ανάπτυξη της Κρήτης. Η συμφιστάμενη συναρμογή αυτή τη στιγμή της απολύξεως του νεόδμητου τμήματος του έργου μέχρι τις Μοίρες είναι ουσιαστικά βάσει των κανόνων της επιστήμης και της τέχνης και των συγκοινωνιακών νορμών που διέπουν ευρωπαϊκά, δεν είναι σύνομη. Δηλαδή, έχει δοθεί μια πρακτική σύνδεση του, αλλά η οριστική, η σωστή, η ορθολογική προσέγγιση θα πρέπει να γίνει είτε με ισόπεδο roundabout, είτε με ανισόπεδο κόμβο. Όσον αφορά το πρώτο τμήμα, δηλαδή το τμήμα Ηράκλειο Αγία Βαρβάρα, αυτό είναι γνωστό ότι ανήκει στην αρμοδιότητα της περιφέρειας Κρήτης και μάλιστα αυτό ήδη με την 1341 του 2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, νομίζω είναι ξεκάθαρο, και αναφέρομαι για το λόγο ότι προφανώς και η συντήρηση του συγκεκριμένου τμήματος, όπως και κάποιες άλλες εργασίες είναι να γίνουν, είναι αρμοδιότητες της περιφέρειας Κρήτης. Περιγράφοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, ο Χάρης Μαμουλάκης ζήτησε την επίσπευση των διαδικασιών για την ολοκλήρωσή του. Μαθαίνουμε σήμερα λοιπόν ότι είναι στις προθέσεις, ή μάλλον έχει προχωρήσει η διαδικασία ορίμασης μιας μελέτης δια του ΟΑΚ, του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, για τη σύνδεση αυτή. Πολύ σημαντικό, πρέπει να ξέρουμε όμως και τις ημερομηνίες, να υπάρχει ένα χρονικό ορόσημο. Βεβαίως, εφόσον υπάρξει κάποιο αίτημα προς το Υπουργείο, και το λέω και δημοσίως, εμείς είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε την περιφέρεια, αν χρειαστεί, όσον αφορά κάποια τμήματα, προκειμένου να γίνει μια αναβάθμιση.